Είναι ο κύριος Μάνος Κουρτάκης, τα έχουμε πει στο παρελθόν, μόνιμος κάτοικος εκεί της περιοχής, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλή τηλεοπτική χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρετε, πριν από 2-3 λεπτά τα λέγαμε τον κύριο Ιφόγλου, εκεί στον Ευροκόπη. Ήταν υπό το μηδέν η θερμοκρασία σήμερα. Δεν ξέρω. Υπό το μηδέν. Εδώ 22 πάντως. Εδώ 22. Εδώ 22 βαθμούς. Κάποιοι κολυμπούσαν κιόλας. Το άκρος αντίθετο θα έλεγα. Στο Τιμπάκι λοιπόν είναι ακόμα καλοκαίρι. Εδώ ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Σήμερα κολυμπούσαν κάποιοι, 22 βαθμούς όπως σας είπα και πριν. Ο καιρός πάρα πολύ καλός προς το παρόν. Βλέπουμε. Ξέρετε, αυτή καμία σχέση πάντως. Καμία σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Καμία σχέση, καμία. Ξέρετε, αυτή η καλοκαιρία και τα Σαββατοκύριακα κυρίως βοηθάει γενικά το επιχειρήν, την εστίαση της ευρύτερης περιοχής. Επειδή ασχολούμαι με την εστίαση πολλά χρόνια, έχω δύο μαγαζιά πάνω στην παραλία. Ο καιρός βοηθάει, απλά δεν βοηθάνε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, τους πελάτες που δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό να τους λέμε πρέπει να φύγετε. Οπότε είναι κάπως θλιβερό αυτό, θα έλεγα. Και η πτώση γενικότερα, επειδή μιλάω και με την υπόλοιπη Ελλάδα, είμαι στο εστίαση Greece και μιλάω με την υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχει παντού ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Γενικά, βέβαια, έχουμε και μια κινητοποίηση την Τρίτη. Εκεί στο Τιμπάκι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές. Ναι. Όλοι εδώ πέρα, στο Δήμο Φεστού, έχουμε συμφωνήσει ότι θα μείνουμε όλοι κλειστοί και όσοι πιο πολύ μπορούμε θα συμμετέχουμε στην περιφέρεια που θα μαζευτούμε εκεί πέρα να πάμε στο Ηράκλειο, να έρθουμε σε εσάς. Δηλαδή, να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα μας. Αυτή τη μία εβδομάδα που κατά κάποιο τρόπο έχουν τεθεί σε ισχύ αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, ο τζίρος στο Τιμπάκι έχει πέσει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριε Κουρτάκη, ελεύθερη πτώση θα έλεγα. Παρακαλώ. Με φόντο και τις γιορτές, έτσι σας προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί να υφίσταται ακόμα αυτή η κατάσταση? Ο κόσμος θα θέλει να βγει έξω, γιορτινές μέρες θα έχουμε, να περάσει ωραία. Σωστά, το αναφέρει αυτό η Εύη, διότι ξέρετε στις γιορτές έχουμε μία αύξηση του τζίρου σε επιχειρήσεις, για ανεμπορίο, εστίασης. Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει με την πάροδο των εμβολιασμών. Ο κόσμος θεωρώ ότι ήδη με όλα αυτά τα μέτρα, επειδή τώρα ανακοινώνουν και τα σούπερ μάρκετ, δεν μπορούν να μπαίνουν και όλα αυτά. Θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει, αλλά θα πάρει καιρό. Τώρα, μέσα στις γιορτές, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, γιατί εάν δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, θα υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει πολύ μεγάλο λοιπόν, πρόβλημα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε την καλοκαιρία από τη σύνδεσή μας, καλές καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι. Καλοκαιρία σε όλα. Και στην ψυχολογία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.